Το δεύτερο θέμα αφορά την υστέρηση αυτή τη στιγμή και την καθήλωση του ρυθμού των εμβολιασμών γενικά στη χώρα. Βεβαίως στο νησί μας σε έναν βαθμό νομίζω ότι πάμε ικανοποιητικά, αλλά είμαστε αρκετά πίσω και από τους στόχους τους οποίους είχε βάλει η κυβέρνηση. Να σας θυμίσω ότι είχε επισημάνει ένα πολύ υψηλό ποσοστό στον πληθυσμό στο τέλος Ιουνίου, πράγμα που δεν συμβαίνει. Βρισκόμαστε περίπου στο 38% του πληθυσμού που είναι πλήρως εμβολιασμένος και είναι σχετικά χαμηλό το ποσοστό αυτό επερχομένου του τέταρτου κύματος και της ραγδαίας εξάπλωσης της παραλλαγής Δέλτα, του στελέχους Δέλτα. Επομένως είμαστε πάρα πολύ πίσω. Θα πρέπει με τρόπους που δεν προσβάλλουν την κοινωνία, που δημιουργούν θετική διάθεση στην κοινωνία, να ενθαρρύνει το κλίμα αυτό του να εμβολιαστούν όσο γίνεται περισσότεροι πολίτες, να απαντήσει με τεκμηριωμένα, που το κάνουμε εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση σε ένα βαθμό, επιχειρήματα, το όφελος που έχει ο εμβολιαζόμενος σε αντιδιαστολή με αυτόν ο οποίος δεν εμβολιάζεται, και να εγκαταλείψει αυτή τη διχαστική τακτική η οποία δημιουργεί προβλήματα στην κοινωνία και νομίζω ότι επιδεινώνει στην ουσία το πρόβλημα. Θέλω λοιπόν να κάνω κι εγώ με τη σειρά μου μια ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες να εμβολιαστούμε, διότι οι ελάχιστοι κίνδυνοι που υπάρχουν από το εμβόλιο, οι ελάχιστοι επαναλαμβάνω, είναι υπό πολλαπλάσιοι από τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται ένας ανεμβολίαστος μπροστά στον κορονοϊό. Επιτρέψτε μου μια παρομοίωση. Το γεγονός ότι συμβαίνουν πολλά τροχαία ατυχήματα στη χώρα και πολλές φορές θανατηφόρα δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να οδηγούμε ή θα πρέπει να καταργήσουμε την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Ας το φανταστούμε αυτό εφαρμοσμένο στο θέμα του εμβολιασμού.